τόσο μακριά, τόσο κοντά, από τα βάθη των αιώνων, προβάλλει σαν ένα φοβερό και γοητευτικό ένιγμα. Ποιο είναι το βλέμμα που υιοθετούμε απέναντι στην τρέλα και ποιο είναι το βλέμμα που το ίδιο το πάσχον άτομο υιοθετεί απέναντι στον εαυτό του? Μια περιπλάνηση στις διαφορετικές εκδοχές αυτού του βλέμματος. Αυτό θελήσαμε μέσα από τις εκπομπές αυτές. Να ζήσουμε μαζί με τον άλλον αυτό το άλλο, το διαφορετικό, που ίσως δίχως να το γνωρίζουμε μας κατοικεί και το κατοικούμε. Στον ήρωα Καραολή. Στην Αγχώνη τον στήσανε τον Καραολή και το μήνυμα έφτασε στην Αλεξανδρούπολη. Πως Αγγλέζοι και Τούρκοι κι αν το έχουν σκοπό να φράξουν τη Ρωμιοσύνη στον Παλμό, τα φλογισμένα χρόνια του 21 και του ΕΑΜ Ελλάς θα ανοίξουν τον δρόμο να τους δώσουμε κλαδί ελιάς. Ανοιξιάτικη οπτασία. Χορεύοντας κάτω από τις άνοιξεις τον ήλιο τον λαμπερό, του έρωτα τον πιο φανταχτερό και ζηλευτό χορό, κατέβηκες από του ψηλού θεϊκού Ολύμπου τη ράχη και φάντασες έτοιμη να δώσεις την νικηφόρα σου μάχη. Men live here. The men go to bed, any bed, in the clothes they stand up in. They have no pajamas, no personal possessions, no privacy. The lights stay on all night. Η άσυλο σημαίνει τόπος προστασίας και τα άσυλα φτιάχτηκαν στην σκέψη και στην πρακτική του 19ου και της αρχής του 20ου για να προστατεύσουν τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη να προστατευτούν, μεταξύ των οποίων ήταν και οι τρελοί. Στην ελληνική πραγματικότητα, δεδομένων και των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων, τα άσυλα δεν υπήρξαν, ας πούμε, από την αρχή μείζονες τόποι καταδίκης και εξορίας, είτε αυτό το Αιγινήτιο, είτε αυτό είναι το Δρομοκαίτιο, που ήταν τα πρώτα άσυλα στην περιοχή της Αθήνας, ήταν τόποι προστασίας και φιλανθρωπικής βεβαίως υποστήριξης των ψυχασθενών. Τώρα, δεδομένης της δημοσιοποίησης και ξέρετε όλη αυτή τη φασαρία που έγινε με τη Λέρο, έχει μείνει η εντύπωση, ακόμη και σε ειδικούς, ότι είναι η Λέρος η κατάργεια της ελληνικής ψυχιατρικής. Αυτό είναι μια ψευδής εικόνα. Πολύ απλά η ελληνική ψυχιατρική και τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει τους ψυχικούς ασθενείς, καθώς επίσης και η στάση της ελληνικής κοινωνίας, σπρώχνανε τους τόπους των αποφάσεων, ας πούμε τους πολιτικούς, να φτιάξουν ένα δίκιν σκουπιδαριού, όπου εκεί πέρα η ένοχη συνείδηση των ειδικών και της κοινωνίας θα μπορούσε να επαναπαυθεί. Και σιγά σιγά φτιάχτηκε ένας τόπος όπου συγκεντρωνόταν όλα τα αρνητικά στοιχεία τα οποία υπήρχαν φυσικά μαζί με τα θετικά στα άλλα ιδρύματα της χώρας.
Όταν λοιπόν τελικά εγκαταληφθήκαν οι ψυχασθενείς στη Λέρο, τότε παρήχθη μια μεγιστοποίηση μιας εντελώς κολλασμένης κατάστασης, όπου γυμνοί, απροστάτευτοι και αθεράπευτοι ασθενείς γυρνάγανε και πεθαίνανε χειρότερα και από τα σκυλιά. Συντομία του ιστορικού μου. Στο στρατό είχαν ηθεί να εκτελέσω κάτι διαταγές και δεν τηρούσα τις διαταγές, γιατί θεωρούσα πως οι διαταγές αυτές ήταν αντίθετες με τη συνείδησή μου. Ήταν αντίθετες με τη συνείδησή μου, μου λένε υπέρ της ειρήνης εγώ. Και μέσα σειρά στο 401, ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, κάθισα 2-3 μήνες εκεί πέρα και από εκεί πήγα πάλι στη μονάδα μου και μου δώσαν προσωρινό πολιτήριο. Και μετά πήγα στο Βόλο, από εκεί κατάγομαι εγώ. Εμέναν οι γονείς μου στο Βόλο και η αδερφή μου. Και πήγα στο σπίτι μου στο Βόλο και ήταν τότε που σκοτώσαν τον Γρηγόρη Λαμπράκη, το βουλευτή της ΕΔΑ. Έγινα μέρος της Δημοκρατικής Νεόρωσης Λαμπράκη, αλλά οι γονείς μου ανησύγησαν που έγινα μέρος της Δημοκρατικής Νεόρωσης Λαμπράκη, γιατί ήταν αντίθετη με τις ιδέες μου, ήταν μάλλο κόμμα, πούμε, ήταν κέντρο αυτή. Εγώ ήμουν ΕΔΑ. Ανησύχησαν που έγινα μέρος της Δημοκρατικής Νεόρωσης Λαμπράκη και με έστειλαν σε μια νευρολογική κλινική στο Βόλο, του κυρίου Μπισακού, στην κλινική του κυρίου Μπισακού στην Αγριά, στο Βόλο. Κάθισα εκεί 5-6 μήνες και μετά με την προτροπή των γονέων μου πήγα στο Δαφνί, επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν, είχαμε οικονομικές δυσχέρειες. Πήγα στο συνοδεία δύο χωροφυλάκων στο Δαφνί, μέσα στο Δαφνί. Κάθισε εκεί 5-6 μήνες και μετά με άλλους νοσηλευμένους εκεί πέρα, καμία τρακοσαριά ασθενείς, πήγαμε με ένα αρματαγωγό, το Λέσβος, στη Λέρο, στο ψυχιατρίο της Λέρου. Τι χρονιά, Γιάννη? Το 90, το 64. Εκεί πήγα στο... Άλλαξε πολλά περίπτερα και στο τέλος πήγα στο... Κάθισε εκεί 26 χρόνια συνολικά. Περάσαμε από μέσα. Από τη Λέρο, την αποικία των αζήτητων, στην ελεύθερη έξω κοινωνία. Ένα μεγάλο στοίχημα. Η πρόκληση της αποασυλλοποίησης. Ο Σπύρος και ο Γιάννης που ζούσαν για πάνω από 20 χρόνια στη Λέρο, δοκιμάζουν τώρα για πρώτη φορά να ζήσουν ελεύθεροι μέσα σε ένα διαμέρισμα στην έξω κοινωνία. Να δουν και να βιώσουν τις αντιφάσεις, τις χαρές και τις δυσκολίες της ελεύθερης ζωής. Είναι η τυχερή ενός μεγάλου προγράμματος από ασυλοποίησης. Μετά το 89 ήρθε ένας νευρολόγος ψυχίατρος από το Δαφνί, μας επισκέφθηκε και μου πρότεινε αν θέλω να πάω στην κλινική της στο Δαφνί, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο δικής στο Δαφνί, να με εντάξει στο πρόγραμμα από ασυλοποίησης. Και δέχτηκα εγώ και μετά από διάφορες γραφειοκρατικές ενέργειες, μετά από ένα χρόνο πήγα στο Δαφνί, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο δικής, στο γάμο Τατσόγλιο του κ. Βαρουχάκη. Κάθισε εκεί ένα χρόνο, πήγαινα σύνεργα στη θεραπεία στο Περιστέρι και μάθαινα γραφή μηχανή και κομπιούτερ. Έπαιρνα 10.000 από εκεί πέρα. Και μετά πήγα εντάχθηκα στο πρόγραμμα από ασυλοποίηση της ΕΟΚ και πήγα στο ξενώνα της Σοδού Πάτμου, 61. Και κάθισα εκεί κάπου 3-3,5 χρόνια
και μετά ήρθα εδώ στο, στο διαμέρισμα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το 1990 το Σεπτέμβρη, μια ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων επαγγελματιών της ψυχικής υγείας, πηγαίνοντας στη Λέρο και έχοντας σαν στόχο να συμβάλλουμε κατά κάποιο τρόπο στην προσπάθεια που γινόταν για την αποασυλοποίηση του κρατικού θεραπευτηρίου της Λέρου. Συναντήσαμε έναν μεγάλο πληθυσμό ανθρώπων οι οποίοι είχαν ένα μέσο όρο νοσηλείας 25 με 30 χρόνια ο καθένας και από αυτούς επιλέξαμε 10 άτομα τα οποία μεταφερθήκαν στην Αθήνα για να μείνουν σε αυτόν εδώ τον ξενώνα. Στην προσπάθεια αυτή υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες τόσο στην προετοιμασία επιτόπου που έγινε στο νησί όσο και στην εγκατάστασή τους εδώ εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που είχε προξενήσει σε αυτούς τους ανθρώπους η μακρόχρονη νοσηλεία τους στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου. Το κύριο πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν οι λεγόμενες ασυλικές συνήθειες, κάποιες συμπεριφορές δηλαδή που προκύπτουν από αυτή τη μακρόχρονη παραμονή στα ιδρύματα και που είχαν δημιουργήσει μία μειωμένη λειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μόνο θέλω να σας θυμίσω ότι ο Φουκώ έλεγε ότι φτιάχνοντας το άσυλο η Γαλλική Δημοκρατία το 1838 έκλεισε μέσα όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και τους διοικητικούς και τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Θέλω να πω ότι ασυλοποιημένοι είμαστε όλοι. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι ξαφνικά όλη αυτή η κοινωνική ομάδα που έχει και επαγγελματικά συμφέροντα και όλη αυτή η ομάδα των ασθενών ξαφνικά να χάσουν την ατμόσφαιρα προστασίας που τους έδινε το άσυλο. Μα γι' αυτό υπάρχουν τόσες πολλές αντιστάσεις στην αποασυλοποίηση και θέλω να σας θυμίσω ότι μεταξύ των ασθενών που εκόντες άκοντες φύγαν από τη Λέρο και πήγαν στα διάφορα οικοτροφεία ανά την Ελλάδα υπήρξαν σοβαρά αιτήματα επανόδου στη Λέρο γιατί δεν νιώθανε, δεν καταφέρνανε να ζήσουν καλά μακριά από την προστασία την οσυρή, να τονίσω, του ασύλου της Λέρου. Δεν μας λες, Ειρήνη, πού ήσουν πριν έρθεις εδώ? Στη Λέρο. Πόσο καιρό ήσουν στη Λέρο? 30 χρόνια. Δεν θυμάμαι, ξέρω το. Κάτι. Ήσουν 30 χρόνια. Δεν ξέρω πόσα χρόνια. Είμαστε 5 χρόνια στην Αθήνα. Για πες μας. Πάω στη Λέρο, δεν θα κάνω τη Αθήνα. Για πες μας, πώς περνάς εδώ? Ωραία, θα πάω στη Λέρο. Θες να πας στη Λέρο? Έκανε χτες τηλέφωνο το λεπτό μου και λείπει όσες τόσες φορές του. Θες να πας στη Λέρο? Τι θυμάσαι από εκεί, για πες μας, που θες να γυρίσεις? Πήγαινα στη Γασοπέτρα. Άννα, θέλω να μου πεις, από πού είσαι? Γερμανία. Για πες μας πραγματικά από πού είσαι. Γερμανία. Από την? Γερμανία. Εδώ, από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα, από ποιο μέρος? Γερμανία. Για πες μου, πόσο καιρό έμεινες στη Λέρο? 15 μέρες. Μόνο. Εδώ πώς περνάς? Καλά. Για πες μου, τι θέλεις από εδώ? Από εδώ τι θέλεις να κάνεις μετά? Πάω σπίτι μου. Και τι να κάνεις στο σπίτι? Λουλιές. Πού είναι το σπίτι αυτό? Στην Κοκκινιά. Στην Κοκκινιά. Άρα λοιπόν είσαι από την Κοκκινιά. Ναι. Έτσι.
Ήρθε, σε είδε κανένα όλο αυτό το διάστημα? Ήρθε η μαμά μου μια μέρα. Ήρθε η μαμά σου. Είχες άλλα αδέλφια? Έχω. Για να ακούσω. 7-8 αδέλφια είμαστε. Και πού είναι όλοι αυτοί? Στην Κοκκινιά. Στην Κοκκινιά μένουν. Δεν έχει έρθει κανένας? Όχι. Αποκτήσει. Αχ, από θα να έρθει ένας καιρός. Τα η Άννα ήταν στη Λέρο 25 χρόνια, από ό,τι λέει το ιστορικό της. Ήταν από τις πιο δραστήριες άρρωστες στη Λέρο, στο τμήμα της επανένταξης. Φοβερά λειτουργική και άρρωστη, από αυτές που κινητοποιούσαν πραγματικά τους χώρους. Φρόντιζε το νοικοκυριό, φρόντιζε τα ισκότες. Εδώ το πρόβλημά της ήταν ακριβώς αυτό, ότι δεν υπήρχε αυλή, δεν υπήρχε γη για να μπορέσει να έρθει σε επαφή πιο άνετα, ας πούμε, με το χώμα. Έχει προσαρμοστεί αρκετά, αλλά ηλικιακά είναι η πιο μεγάλη, είναι 78 χρονών, κάτι που την δυσκολεύει πια να παρακολουθήσει το πρόγραμμα και την εξέλιξή του. Το ίδρυμα, το κλειστό ίδρυμα, μετατρέπει το άτομο σε μια ύπαρξη από όπου κάθε σχέδιο ζωής και μέλλον έχει σβηστεί. Ακόμα κι αν λείπουν οι μπάρες, ακόμα κι αν λείπουν τα σειρματοπλέγματα και ο φύλακας, ακόμα και τότε η απώλεια της ελευθερίας έχει γίνει το δέρμα και ο δεύτερος εαυτός του. Ο ιδρυματισμός είναι μια κατάσταση όπου ο ίδιος ο ασθενής ταυτίζεται με την απώλεια της συνείδησης της ελευθερίας του και γίνεται ο ίδιος η πόρτα, το εμπόδιο, ενάντια σε οποιοδήποτε σχέδιο για το μέλλον. Πού να το δω, έχω το δικό μου τη λίγο. Σα τι μαζί να. Καλά, θα ανοίξω, αλλά πώ θα το πω το δικό σου. Το δικό μου δεν το έχω. Το έχει και στο Ζάκη. Και θα το πάρει πότε. Δεν το πάρω. Θα περιμένω σε να ανοίξει. Ούτε από εμένα. Ενώ έχω το δικό μου που είναι και αυτό εγώ. Θα πεθάσουν μαζί. Θα πάει να το πάρει από εδώ. Εδώ και 1,5 χρόνο δουλεύει το προστατευμένο διαμέρισμα στην περιοχή του Βύρωνα, που έχει μεταφερθεί, έχει μετακομίσει ο Γιάννης και ο Σπύρος, δύο παιδιά που ήρθαν από την Λέρο και ζουν τώρα πια μόνοι τους, με ο ένας εργαζόμενος στο Αιγινήτιο σαν κλητήρας και ο άλλος απασχολούμενος στα αποκαταστασιακά προγράμματα του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής του Βύρωνα. Έχουμε από εδώ, από τότε που φύγαμε από τον Ξενώνα, εδώ πέρα στην Πάτμο 61, έχουμε 1,5 χρόνο περίπου, εγώ και ο Σπύρος, ο συγκάτοικός μου, και μένουμε στο διαμέρισμα στο Βύρωνα, που υπάγεται στο Γενικό Νοσοκομείο γι' αυτό. Και εκεί περνάμε τον καιρό μας, είμαστε πιο ελεύθεροι εκεί πέρα, γιατί περνάμε τον καιρό μας χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό και είμαστε γενικά πιο ελεύθεροι εκεί πέρα, ξέρεις, με τον Ξενώνα που ήμασταν πριν. Τα κρεβάτια μας,
Δεν θυμάμαι εγώ και τι μας πήρα. Μέσα είναι το σαλόνι, το σαλόνι. Έχω δική μου βιβλιοθήκη εγώ. Και όταν πήγα στο Ξενώνα ήρθε να με επισκέφθηκε η αδερφή μου και ο γαμπρός μου και φαντάζεσαι τη συγκίνηση που είχα να τη δω τόσα χρόνια. Και έρχεται τακτικά και με επισκέπτεται ο γαμπρός μου και η αδερφή μου που ήμουν στο Ξενώνα και στο διαμέρισμα, τώρα που είμαι εδώ στο διαμέρισμα. Με έβαλα, συνεχίζω να πηγαίνω στο Αγίνικη νοσοκομείο με κλητήρα και κάθομαι εκεί. Κάθομαι 4 μέρες εκεί πέρα, πηγαίνω στο Αγίνικη και πάω και μια μέρα στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Είμαι και εκεί κλητήρας. Εδώ πέρα πώς είναι η ζωή σε αυτό το διαμέρισμα, πες μας λίγο, πώς περνάτε. Ωραία, περνάμε το Σπύρο εδώ πέρα. Είμαστε, κάνουμε παρέα, πηγαίνουμε, τρώμε στην ταβέρνα, βγαίνουμε πότε έξω, πάμε σινεμά τέτοια σε διάφορα μέρη. Στο Ξενώνα τις επισκεπτόμαστε. Και έρχεται κάθε 3 φορές την εβδομάδα με κάνουμε ομάδα. Έρχεται ένας ψυχολόγος, ο Γιώργος Κούτας, και μια νοσηλεύτρια από τον Ξενώνα μας που ήμασταν πριν, η Αθηνά Δημητροπούλου, και κάνουμε 2 ώρες, 3 φορές την εβδομάδα η ομάδα. Λέμε τα προβλήματά μας. Τον ήξερα από το. Δεν τον γνώρισε στο Δαφνί. Μου είπε πως ήταν στο Δαφνί στο 11ο περίπτερο. Αλλά δεν τον έτυχε να τον γνωρίσω. Το γνώρισα εδώ στο Ξενώνα που ήμασταν μαζί. Και μετά εδώ που είμαστε πάλι μαζί. Με την καρδιά, με την πνοή, τι πόθους και τι πάθος, πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή. Πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή. Προοπτική να μου δώσει κανονικό εξιτήριο ο κ. Χατζάκης, αρκεί να του πω πως μπορώ να βρω μια δουλειά, ώστε να κερδίζω τόσα χρήματα ύψους κάπου 140-150 χιλιάδες το μήνα, να μου στέλνει και η αδερφή μου και ο γαμπρός μου 20 χιλιάδες επιταγή το μήνα και να μπορέσει να νοικιάσει μια γαρσονιέρα να αποκαταστώ τα κοινωνικά. Έχεις γράψει και ένα βιβλίο. Έχω γράψει ένα διήγημα και κάτι και ποίηματα, 20 ποίηματα και στοχεύω να τα εκδώσω, τα κάνω βιβλία. Θέλω να μάθεις να κρατάς τη στεναχώρια,
τη γλώσσα σου, το θυμό και το γέλιο, γιατί αυτά θα σου δώσουν ευτυχία που τόσο τυπωθείς χωρίς ελπίδα. Κι αν στο διάβολο της ζωής απαντήσεις, αγνάντεψη που σμίγουν με τον πόνο και τη θλίψη, αγνάντεψη προς την κορφή με τον αγέρα και τον ήλιο που δέχεται τον νικητή του πόνου. Και τότε θα αισθανθείς την ψυχή σου να καθρεφτίζεται στη ζωή στο ακρογιάλι και να λάμπει υπομορφιά και χάρη σαν τον αγνό και κάτασπρο κρίνο. Πρέπει να βρεθεί μια ηθική δύναμη αρκεί να διώξουμε το συνέστημα του πόνου, δηλαδή μια ηθική δύναμη να βρω μόνος μου το δρόμο προς τη ζωή, μπροστά, να πάω μπροστά. Ναι. Να βρω την ηθική δύναμη να νικήσω τον πόνο. Ναι. Συμοιάζει με την έχεις βρει αυτή την ηθική ναι. δύναμη. Τι σε βοήθησε πιο πολύ αυτό, τι νομίζεις ότι έχει βοηθήσει. Εδώ το πρόγραμμα που ασυλοποιήσε στη ΣΕΟΚ, δηλαδή μας έκανε μεγάλη αυτή εξυπηρέτηση, δηλαδή μας φρόντισε να ενταχθούμε στην κοινωνία και είναι μεγάλο αυτό, μεγάλο κατόρθωμα. Δηλαδή.